Καλώς ήρθατε στο κανάλι του monopeto.gr, του πρώτου site στην Ελλάδα που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην κλασική ανδρική ένδυση και τους δημιουργούς της. Η κλασική ανδρική ένδυση διαφέρει από τα υπόλοιπα είδη γιατί έχει κανόνες. Και ποιος δεν θέλει να παίζει σε ένα παιχνίδι που να υπάρχουν κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για τις 36 συμβουλές παύλα προτάσεις που έχει το μονόπετο, ώστε εσείς να είστε όσο πιο καλοντυμένοι γίνεται. Φόρα σακάκι. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να οδηγεί το μάτι του παρατηρητή στο πρόσωπό σου. Κράτα το κουμπωμένο. Για να επιτελέσει το ρόλο του, το σακάκι πρέπει να είναι κουμπωμένο. Έτσι έχει σχεδιαστεί. Τα πέτα του σακακιού πρέπει να είναι 6, 8, ακόμα και παραπάνω πόντους φαρδιά. Τα πολύ στενά πέτα δεν κολακεύουν κανένα. Αν φοράς γραβάτα, να έχει πάντα λακάκι. Έτσι δείχνει πιο όμορφη και αναδεικνύεται η υφή της. Η γραβάτα πρέπει να έχει πάντα το ίδιο ή περίπου το ίδιο πλάτος με τα πέτα του σακακιού. Έτσι επιτυγχάνεται αρμονία. Όταν φοράμε γραβάτα, ο γιακάς του πουκαμίσου πρέπει να είναι αρκετά πλατής έτσι ώστε να μπαίνει όμορφα κάτω από τα πέτα του σακακιού. Το παντελόνι πρέπει να κουμπώνει στο ύψος, λίγο πάνω ή λίγο πιο κάτω, από εκεί που είναι αφαλός. Βλέπω πολλές φορές εύσομους άντρες, όπως εγώ, που κουμπώνουν το παντελόνι τους κάτω από την κοιλιά. Είναι τεράστιο λάθος. Βρες ένα ράφι μεταποιήσεων. Κάπου στη γειτονιά σου σίγουρα υπάρχει ένας. Θα γίνει ο σωτήρας σου. Όταν φοράς πουκάμισο έξω από το παντελόνι, το πουκάμισο πρέπει να τελειώνει στο ύψος του καβάλου. Αλλιώς φαίνεται σαν φόρεμα. Αν φοράς ζώνη, φρόντισε το χρώμα της να ταιριάζει με αυτό των παπουτσιών σου. Αν δεν γίνεται ακριβώς, όσο πιο κοντά είναι δυνατόν. Αν φοράς γυλαίκο, προτίμησε τις τυράντες. Η ζώνη δημιουργεί κοιλιά και δεν είναι ωραία. Όταν φοράς τυράντες, δεν σε νοιάζει να ταιριάζουν με το χρώμα των παπουτσιών σου, είναι όμως λίγο πιο ωραία όταν ταιριάζουν με το χρώμα της γραβάτας σου. Το σακάκι είναι σαν το δικηγόρο, πρέπει να καλύπτει τον πισινό σου. Αν έχεις παραπάνω κιλά, το σακάκι και το γυλαίκο είναι καλύτερο σου φίλη. Η μανσέτα του πουκαμίσου σου πρέπει να διακρίνεται 1-2 πόντους κάτω από το σακάκι. Μάθε τουλάχιστον 2 κόμπους για να δίνεις τη γραβάτα σου. Έναν πιο φαρδί, όπως είναι ο Winsdor, και ένα πιο λεπτό, όπως είναι ο Foreign Hand. Τα αθλητικά παπούτσια είναι για το γυμναστήριο. Όποιος φυλάει τα ρούχα του, έχει τα μισά καινούρια. Ισχύει. Ντύσου για την περίσταση. Μην πας στην παραλία με κοστούμι και μην πας σε συνέντευξη για δουλειά φορώντας βερμούδα. Αν δεν είσαι σίγουρος για το πώς πρέπει να ντυθείς, ντύσου λίγο καλύτερα. Η γραβάτα βγαίνει εύκολα. Κάνε απογραφές στην ντουλάπα σου. Αν υπάρχουν ρούχα που δεν τα έχεις φορέσει έναν ολόκληρο χρόνο, δόρισέ τα. Κάνε χώρο και κάλυψε τις πραγματικές σου ανάγκες. Φρόντισε τα παπούτσια σου. Μια καλή βούρτσα από φυσική τρίχα θα σου κρατήσει για μια ζωή. Πήγαινε τα τζιν και τα υπόλοιπα παντελόνια σου σε ένα ράφι μεταποιήσεων. Το παντελόνι πρέπει να τελειώνει στο παπούτσι και όχι να τυλίγεται πάνω του. Οι κάλτσες πρέπει να ακολουθούν χρωματικά το παντελόνι και όχι το παπούτσι. Όταν φοράς γκρι παντελόνι, γκρι κάλτσες. Όταν φοράς μπλε παντελόνι, μπλε κάλτσες. Ανεξαρτήτως του χρώματος των υποδημάτων. Το μπλε χρώμα δεν αγαπάει το μαύρο, αλλά συμπαθεί πολύ το καφέ. Σκέψου το την επόμενη φορά που θα πάει να βάλεις το τζιν σου. Ντύσου για την ηλικία σου. Αν έχεις ξεπεράσει τα 40 και φοράς ακόμα t-shirt με μπλουζ συγκροτημάτων, ξανασκέψου το. Πλήρωσε την ποιότητα, όχι τη μάρκα. Φορά κάλτσες μέχρι το γονάτο. Αλλιώς μην φοράς καθόλου κάλτσες. Οι σαγιονάρες είναι για την παραλία και για να κατεβάζεις τα σκουπίδια, πουθενά άλλου. Μάθε την αξία των μεταχειρισμένων ρούχων και των αξεσουάρ. Τα καλύτερα μανικετόκουμπα τα βρίσκεις στα παλαιοπολία.
Η τσέπη στο στήθος του σακαγιού είναι για το μαντιλάκι, όχι για το κινητό σου, ούτε για τα γυαλιά σου. Η τσάντα όμου, το backpack όπως το λέει η νεολαία, είναι για τα παιδιά. Αν δεν πας σχολείο, άσε στην άκρη. Καταστρέφει τους ώμους από τα σακάκια σου. Μάθε εσύ για τα ρούχα σου. Η σύντροφος, σύζυγός σου, δεν είναι αναγκασμένη να ξέρει τις διαφορές του tab από τον spread διακά. Ο ράφτης μπορεί να κρύψει τις ατέλειες και να αναδείξει τα προτερήματα του σώματός σου. Τα ζάρα όχι. Επένδυσε, μην καταναλώνεις. Η γνώση είναι δύναμη και στο monopeto.gr τη δίνουμε δωρεάν. Αυτές ήταν οι συμβουλές του Μονόπετου σύμφωνα με τις επιταγές της κλασικής αδερφικής ένδυσης. Αν θεωρείτε ότι μάθατε κάτι, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας και κάντε κλικ στο συμβολάκι με το καμπανάκι.